Καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στο ρομποτικό σεμινάριο εδώ πέρα στο ΙΑΣΟ. Ο λόγος του σεμιναρίου, ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να έρθετε σε επαφή με το ρομποτικό σύστημα για όσους δεν το γνωρίζετε, να δείτε τα πλεονεκτήματά του και θα θέλαμε να το αγαπήσετε. Το ρομποτικό σύστημα για πολλούς είναι κάτι ακριβό, περίεργο. Για συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν είναι έτσι ακριβώς. Η ρομποτική χειρουργική έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Είναι το μέλλον σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στη γυναικολογία, αλλά σε όλη την ιατρική πράξη, γιατί βαδίζουμε προς ψηφιοποίηση της χειρουργικής. Ήδη υπάρχει ο όρος 4-0 surgery, ο οποίος είναι η χειρουργική η οποία είναι ψηφιοποιημένη. Και αυτό είναι και το μέλλον. Αν θέλετε και όποιοι θέλετε, ακολουθείτε και συμμετάσχετε. Όσοι είναι πιο πατροπαράδοτοι, παραμένουν στις κλασικές μεθόδους. Έχουμε λίγο χρόνο, γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε. Θα μιλήσει ο κύριος Γιάννης Κουτουκός για τη ρομποτική χειρουργική σκαλοήθης παθήσεις. Θα σας πει μερικά πραγματάκια για να μπαίνετε λίγο στο νόημα του τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να κάνει ένας χειρουργός με το ρομποτικό σύστημα, ποια είναι η διαφορά με τη λαπαροσκόπηση και σε ποιες παθήσεις χρειάζεται η χρήση του ρομποτικού συστήματος ή είναι απαραίτητη. Κύριε Κουτουκή. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η ομιλία αφορά τις καλοήθεις γυναικολογικές παθήσεις και τη ρομποτική προσέγγιση τους. Θα ήθελα λιγάκι να βαρεθείτε με την ομιλία αυτή, γιατί μετά θα λατρέψετε το ρομπότ έτσι κι αλλιώς. Οπότε στο τέλος της ημέρας θα έχετε τον ενδιασμό αν υπάρχει πραγματικά ένδειξη. Το αν υπάρχει για κάτι πραγματικά ένδειξη έρχεται βιβλιογραφικά. Οπότε εκείνο το οποίο θα ήθελα να δούμε έτσι λίγο είναι την απλή και σύντομη βιβλιογραφία που υπάρχει στις καλοήθεις παθήσεις. Αν αυτή σας πείσει ότι είναι family του ότι υπάρχει μέχρι τώρα, μετά θα έχει κερδίσει σίγουρα την καρδιά σας το ρομπότ. Η ρομποτική χειρουργική έγινε μια επίσημη λοιπόν τεχνική χειρουργικής προσέγγισης από το 2005 στο FDA. Λόγω της ελάχιστης επεμβατικής μεθόδου, είχε ελάχιστο χρόνο παραμονή στο νοσοκομείο, ελάχιστη αιμορραγία, ελάχιστο μεταγχειρητικό πόνο και μεγάλη αύξηση της ποιότητας ζωής σε σχέση με τις ανοιχτές μεθόδους. Ως ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, για αυτό που λέμε ΕΡΑΣ, Enhanced Recovery After Surgery, το οποίο είχαν όλες οι ελάχιστα επεμβατικές, είναι το βασικό κομμάτι γιατί κάνουμε ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, είχαν μαζί με τη λαπαροσκόπηση και οι δύο μεγαλύτερο learning curve, είχαν καμπύλη εκμάθηση που ήταν μεγαλύτερη από την ανοιχτή. Αυτό έχει να κάνει με τις ειδικότητες. Αν κανείς ξεκινούσε μια ειδικότητα και έμπαινε στο ρομπότ κατευθείαν, νομίζω ότι δεν θα ήταν έτσι. Η λαπαροσκοπική τεχνική έχει γνωστά μειονεκτήματα δυσδιάστατης επίπεδης ώρες. Οπότε έχουμε μια δυσκολία στο να συντονίσουμε τα χέρια μας και στο βάθος πεδίου. Επίσης έχουμε ένα φυσικό τρέμολο που για κάποιους είναι περισσότερο, για κάποιους είναι λιγότερο, το οποίο δεν υπάρχει στο ρομπότ. Το ρομπότ από την άλλη έχει προς το παρόν ένα μεγαλύτερο κόστος και αυτά είναι τα βασικά κομμάτια τα οποία έχει κανείς να αντιμετωπίσει. Βλέποντας λοιπόν 2.130 μελέτες και κάνοντας μια συστηματική ανάλυση αυτών, η οποία έγινε πέρυσι, από το 2005 που ξεκίνησαν έτσι να καθίσταται όλο περισσότερο μέχρι το 2021, βλέπουμε ότι τελικά από όλες αυτές τις μελέτες, μόνο 22 μελέτες μπόρεσαν να μας δώσουν, να συμμετέχουν σε αυτή τη μετανάλυση. Και στο πρίσμα λοιπόν αυτό που έγινε, που ονομάστηκε πρίσμα, έχουμε 8 μελέτες σε ρομποτικά εινομιώματα, 5 μελέτες σε ρομποτική υστερεκτομή, 4 σε ρομποτική αφαίρεση ενδομετρίωσης και 4 σε πρόπτωση πυελικού εδάφους. Από αυτές μόνο 12 ήταν τυχεοποιημένες και 10 ήταν αναδρομικές. Βλέπουμε όμως ότι έχουμε συνολικά 269.000 ασθενείς οι οποίοι αναλύθησαν στη ρομποτική
με 1.700 να έχουν κάνει ή νομιωματεκτομή ρομποτικά, 265.000 υστερεκτομές. Αυτό κάτι δείχνει για τη μέθοδο, κάτι δείχνει για το πώς ξεκίνησε η ρομποτική και κάτι δείχνει για το από πού πρέπει κανείς να ξεκινήσει. 1.500 αφαιρέσεις ενδομητρίωσης και 1.380 αποκαταστάσεις προπτώσης πυελικού εδάφους. Η νομιωματεκτομή λοιπόν με το ρομποτικό σύστημα είναι κάτι το οποίο θα σας αρέσει πάρα πολύ. Εκ των προτέρων σας το λέω, είναι μια πολύ συχνά παντόμενη κατάσταση που μπορεί να γίνει ρομποτικά στο μέχρι και το 60% των γυναικών στην αναπαραγωγική ηλικία με κάποια δυσλειτουργική αιμορραγία, με κάποια μάζα στην πίελο και με υπογονιμότητα. Έχουν νομιώματα, άρα είναι ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας. Έχουν κατηγοριοποιηθεί έτσι ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε και να μην λέμε έχουμε ένα ινομίωμα, άρα η ΦΥΓΚΟ έχει κάνει κατηγοριοποίηση. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν τυχεοποιημένες μελέτες. Ξεκίνησε ο Αντβίκουλα το 2007 με μια αναδρομική μελέτη 58 ασθενών, όπου ουσιαστικά έδειξε ότι σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο, με μια λαπαροτομία, είχαμε λιγότερες επιπλοκές στο ρομπότ, είχαμε λιγότερη αιμορραγία στο ρομπότ, και φεύγανε οι γυναίκες πολύ πιο σύντομα σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο. Παρ' όλα αυτά, έπαιρνε πολύ χρόνο το 2007 για να κάνει κανείς μια ρομποτική μέθοδο και ήταν αρκετά ακριβό. Αυτό όμως ήταν τότε. Συνέχισαν μελέτες αναδρομικές πάλι, αφού δεν έχουμε τυχεοποιημένες. Έχουμε το 2007 επόμενη μελέτη του Μπάντιεν, το 2009 η αδερφή Νεζάτ, όπου ουσιαστικά άρχισε να συγκρίνουμε πλέον τη λαπαροσκοπική τεχνική με τη ρομποτική. Με μικρό αριθμό ανθρώπων, βλέπουμε ότι στην ρομποτική έχουμε περισσότερο χειρουργικό χρόνο, αλλά έχουμε τα ίδια μεταγχειρητικά αποτελέσματα, επιπλοκές, και ουσιαστικά έχουμε ένα flat curve. Ουσιαστικά κάποιος όταν κάνει κάποια λίγα περιστατικά φτάνει σε ένα αποδεκτό επίπεδο που να είναι αυτάρκης και λειτουργικός και ασφαλής με το ρομπότ. Ενώ με τη λαπαροσκόπηση η καμπύλη εκμάθηση είναι πολύ πολύ πιο δύσκολη και μεγαλύτερη. Μία μεγάλη αναδρομική μελέτη το 2012 του Γκαργιούλο έδειξε ότι έχουμε πάλι ίδια αποτελέσματα. Και δυστυχώς σε αυτή τη μελέτη είχαμε το εξής, ότι φάνηκε μεγαλύτερη αιμορραγία στο ρομποτικό σκέλος. Αυτό όμως είχε ένα μεγάλο bias, οπότε αυτή η μελέτη δεν νομίζω ότι καλώς τοποθετήθηκε στη σημαντική ανάλυση. Ότι στη λαπαροσκοπική τεχνική χρησιμοποιήθηκαν αυτοσυγκλιούμενα ράματα, τα barb sutures, εκείνα τα οποία τραβάς το ράμα και κλείνει τον κενό χώρο, στο 68% των λαπαροσκοπικών νομιωματεκτομών, ενώ μόνο στο 5% των ρομποτικών. Οπότε οι άνθρωποι που κάτσαν στην κονσόλα και χειρούργησαν δεν ήθελαν να βάλουν ένα barb suture, ήθελαν να κάνουν νομιώματα και να μάθουν να ράβουν και γι' αυτό αναπτύχθησαν. Αυτό τους πήρε παραπάνω χρόνο και κατά τη διάρκεια της τεχνικής αυτή είχαν λίγο παραπάνω αίμα. Αναδρομικές μεγάλες μελέτες επίσης σε ινομιώματα, ο Μπαρακάτο με 575 γυναίκες που συνέκρινε και τα τρία κομμάτια της ανοιχτής λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής, έδειξε ότι η ρομποτική τελικά έχει λιγότερη αιμορραγία. Άρα τώρα πάμε σε ανθρώπους που είχαν εμπειρία, είχαν λιγότερο παραμονή στο νοσοκομείο σε σχέση με την ανοιχτή τεχνική. Και έτσι φάνηκε ότι και η ρομποτική και η λαπαροσκοπική είχε συνολικά καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την ανοιχτή και προτιμήθηκε σε σχέση με τη λαπαροσκοπική τώρα η ρομποτική σε μεγαλύτερες ινομιωματώδεις μάζες. Άρα έδειξε ότι είναι πιο εύκολο να χειρουργήσει ρομποτικά τα μεγάλα ινομιώματα από ότι είναι λαπαροσκοπικά και μας έδωσε έτσι μια ευκολία ανοιχτού χειρουργείου. Μια άλλη αναδρομική μελέτη του Γκόμπερν έδειξε ότι έχουμε λιγότερη αιμορραγία. Όπως φάνηκε και με τη μελέτη του Μπαρακατάρα, ουσιαστικά αποκαταστάθηκε εκείνο που είχε γίνει με παλιότερη μελέτη και τώρα λέμε ότι έχουμε λιγότερη αιμορραγία και καλύτερο αποτέλεσμα. Σε σχέση με τις εγκυμοσύνες, είναι δύσκολο να βγάλεις ποσοστά, less pregnancy rate, less ποσοστό εγκυμοσύνης. Έχουμε αναδρομική μελέτη από 133 συνομιωματεκτομές σε τρία σκέλη, όχι μεγάλα σκέλη. Αλλά έχουμε ένα follow από 8 ετών που φάνηκε ότι το συνολικό ποσοστό εγκυμοσύνης άγγιζε το 55% που ήταν παρόμοιο και στα τρία group. Μικρά group, δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς να στηριχτεί σε αυτή τη μελέτη, αλλά φαίνεται ότι ουσιαστικά δεν είχαμε ρήξει της μήτρας σε 8 χρόνια και είχαμε αρκετές εγκυμοσύνες. Ακόμα και στα λίγα περιστατικά αυτό πρέπει να είναι στατιστικά σημαντικό. Το ίδιο επιβεβαίωσε και ο Γκόλμπερκ ότι ρομποτικά έχουμε ένα 70% ποσοστό εγκυμοσύνης στο μέλλον.
Φεύγουμε λοιπόν από τα ινομοιώματα και πάμε στην πιο δημοφιλή μέθοδος που είναι η ιστερεκτομή. Η ιστερεκτομή, είχαμε 270.000 γυναίκες, όπου το 90% αυτό ήταν για καλοήθεις παθήσεις, μόνο το 10% για κακοήθεις. Και εδώ συγκρίνουμε 4 πλέον τεχνικές, γιατί μπαίνει και η κολπική μέθοδος. Η ρομποτική ιστερεκτομή αρχίζει και γίνεται όλο και πιο δημοφιλής σε σχέση και με την κολπική και με την κοιλιακή, κυρίως σε παχυσαρκία. Αυτό τεκμηριώθηκε το 9 και το 21 από το Αμερικανικό Κολέγιο Μευτήρων Γυναικολόγων, το οποίο πρότεινε κυρίως στην πρώτη του απόφαση το 9 όλες οι ιστερεκτομές για καλοήθεια να γίνονται με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους. Στις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους προτάθηκε σαν πρώτη η κολπική ιστερεκτομή. Αυτό ήταν το 9, άλλαξε στην πορεία, γιατί έχουμε και μελέτες οι οποίες είναι συγκριτικές της κολπικής και της λαπαροσκοπικής τεχνικής, όπου εκεί φάνηκε ότι η λαπαροσκοπική τεχνική είχε λιγότερο μεταγχειρητικό πόνο και πιο γρήγορη επάνωδο στην καθημερινότητα σε σχέση με την κολπική. Έχουμε δύο τυχεποιημένες μελέτες σε αυτό. Η σύσταση λοιπόν έγινε πιο συγκεκριμένη όταν μας είπαν ότι οι μεγάλες μήτρες, εκείνες που δεν κουνιούνται ή εκεί που υπάρχει μια κακοήθεια, αν κανείς δυσκολεύεται να βγάλει τις οθήκες, τότε θα προτιμήσει την λαπαροσκοπική τεχνική ή τη ρομποτική τεχνική. Σαφέστατα, εκείνο το οποίο κατέληξαν είναι ότι η ρομποτική τεχνική χρειάζεται λιγότερα skills για να καταφέρει κανείς να κάνει μια ιστερεκτομή από ό,τι στη λαπαροσκοπική. Οπότε και γι' αυτό είδατε εκείνα τα μεγάλα νούμερα ρομποτικής αφαίρεσης της μήτρας. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη του Wright μελέτη το 2013 με 264.000 ασθενείς, όπου έδειξε ότι έχουμε τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα, με παραπάνω βέβαια κόστος στο ρομποτικό κομμάτι. Έχουμε και άλλες στοιχειοποιημένες μελέτες. Είναι αυτό το σκέλος το οποίο έχει την ευτυχία να έχει στοιχειοποιημένες μελέτες. Ο Παράιζος σε 53 ασθενείς έδειξε ότι έχουμε το ίδιο ποσοστό από επιπλοκές, που είναι χαμηλό, και στο λαπαροσκοπικό κομμάτι και στο ρομποτικό κομμάτι. Δεν μεταγγίστηκε κανένας. Δεν υπήρχε κάποιο μεγάλο συμβάν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Το ρομποτικό βέβαια πήρε παραπάνω χρόνο, αλλά είχε πολύ καλή μεταγχειρητική αναλυσία και κοντρόλ του πόνου και πολύ γρήγορη επανάδοση στην καθημερινότητα. Το ίδιο παληθεύτηκε από το Σάρλο σε 95 ασθενείς, που πάλι έδειξε τα ίδια, κόστος χρόνος, περισσότερος χειρουργικός χρόνος, και έδειξε και μία μικρή διαφορά στην μεταγχειρητική ποιότητα ζωής, όπου το μετράμε σαν quality of life score, στο ρομποτικό σκέλος. Ερχόμαστε τώρα σε μελέτες οι οποίες είναι πιο καλά οργανωμένες, όπως του Loner Force, όπου έχουμε 61 λαπαροσκοπικές και 61 ρομποτικές ιστερεκτομές. Και φαίνεται ότι η ρομποτική ιστερεκτομή έχει καλύτερο σε σχέση με τη λαπαροσκοπική short-term αποτέλεσμα και λιγότερες επιπλοκές, με τον ίδιο χειρικό χρόνο, που δεν θα το περιμέναμε, αλλά επαληθεύτηκε από μελέτη του Ντέιμλιχ με 144 ασθενείς, ότι ο μέσος χειρικός χρόνος είναι τα 74 λεπτά, είτε λαπαροσκοπικά είτε ρομποτικά. Οπότε φτάσαμε με εμπειρία να εξισώσουμε τα προβλήματα της ρομποτικής με τη λαπαροσκοπική και να έχουμε μόνο αμοιγώς πλεονεκτήματα. Συνεπώς, κανείς θα συμπέρανε, αυτό συμπεραίνει και η συστηματική ανάλυση αυτή, ότι η ρομποτική και η λαπαροσκοπική προσέγγιση έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα. Όμως η ρομποτική ίσως έχει μεγαλύτερα στην νοσηρή παχυσαρκία και στην παχυσαρκία, στο μέγεθος της μήτρας και εκεί ο χειρουργός δεν είναι έμπειρος λαπαροσκόπος, οπότε μπορεί να έχει μεγαλύτερη καμπύλη εκμάθησης στη λαπαροσκοπική τεχνική. Σαφέστατα έχει μεγαλύτερο κόστος η ρομποτική. Το κόστος όμως είναι κάτι που αλλάζει, μεταβάλλεται και έχει να κάνει με το ποσοστό της χειρουργικής που γίνεται ρομποτικά. Αν το μεγάλο ποσοστό της χειρουργικής γίνεται ρομποτικά, το κόστος αυτόματα μειώνεται. Και με αυτή την τεχνική ουσιαστικά, τουλάχιστον στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, καταφέραμε να δώσουμε ελάχιστες επεμβατικές μεθόδους σε όλους τους χειρουργούς. Σκοπός λοιπόν δεν είναι να σας μιλήσω εγώ εδώ, αλλά εσείς να κάνετε ρομποτικά χειρουργία μόνοι σας. Έτσι η τεχνική θα μπορέσει να δοθεί σε όλο τον κόσμο και αυτό ήταν το μεγάλο πλεονέκτημα της ρομποτικής ιστερεκτομής. Η ενδομετρίωση είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Είναι, όπως ξέρετε, μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που κάνει χρόνιο πόνο και υπογονιμότητα. Η σπουδαιότητα των συμπτωμάτων ή το πόσο πολλοί συμπτώματα έχουμε και το στάδιο της νόσου δεν πάνε χέρι-χέρι, είναι πολύ δυσανάλογα. Πρόκειται για την πιο δύσκολη χειρουργική τεχνική, όπου έχει εγκατασταθεί ελάχιστη επεμβατική τεχνική σαν το gold standard αυτής. Έχουμε ελάχιστες μελέτες στη ρομποτική αποκατάσταση της ενδομητρίωσης,
αρχίζουμε λιγάκι να φαίνεται και να βλέπουμε ότι η εντοβάθμια ενδομητρίωση ίσως να χειρουργείται πολύ καλά ρομποτικά. Η μελέτη Ραλαρός, λοιπόν, είναι μια τυχιοποιημένη μελέτη που δείχνει και συγκρίνει τη λαπαροσκοπική και τη ρομποτική προσέγγιση στην χειρουργική της ενδομητρίωσης και συγκρίνει χειρουργικό χρόνο και ουσιαστικά περί διεγχειρητικές επιπλοκές. 53 ασθενείς μόνο, δυστυχώς, 38 και 35, με τα ίδια αποτελέσματα και την ίδια ποιότητα ζωής στο εξάμεινο. Η ποιότητα ζωής δεν είναι μόνο κατά την έξοδο από το νοσοκομείο, αλλά γίνεται quality of life score, το οποίο ακολουθεί την ασθενή στο εξάμεινο. Επειδή έχουμε διάφορες κατηγορίες ενδομητρίωσης και σοβαρότητας και τα χειρουργεία έχουν διαφορετική δυσκολία, έγινε adjustment σε αυτή τη μικρή μελέτη, ανάλογα το στάδιο της νόσου. Έχουμε άλλες αναδρομικές μελέτες, οι οποίες δεν έδειξαν σαφή αποτελέσματα και φαίνεται ότι η ενδομητρίωση έχει μια δυσκολία στην τεκμηρίωση, επειδή έχουμε διαφορά στην νόσο, διαφορά στην προσέγγιση που θα έχει ο κάθε χειρουργός και μπλέκονται και άλλες ειδικότητες, χειρουργοί, ουρολόγοι. Η αιροκολποπηξία είναι μια τεχνική η οποία έχει καθιερωθεί, έχει εγκατασταθεί, είναι πλέον εδώ και 2 δεκαετίες, ίσως και λίγο παραπάνω, είναι για την αποκατάσταση της πρόπτωσης πυελικών εδάφων, η οποία απαντάται πολύ συχνά στο γενικό πληθυσμό. Μπορεί να φτάσει σε κάποιο βαθμό της και το 12% του γενικού πληθυσμού. Άρα, μία στις 10 γυναίκες θα έχουν κάποιο πρόβλημα με το πυελικό έδαφος σε κάποια φάση της ζωής τους. Δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ποιότητα ζωής και πλέον έχουμε και απόφαση του NICE και μελέτες Cochrane ότι το gold standard στην αποκατάσταση της πρόπτωσης πυελικού εδάφους σε δεύτερο με τέταρτο βαθμού πρόπτωση του κολπικού κολοβώματος ή της μήτρας είναι η αεροκολποπηξία. Αυτό έχει εγκατασταθεί, είναι εδώ και 15 χρόνια εκεί και κάθεται. Δεν έχει τροποποιηθεί, δεν έχει καταφέρει κάποια άλλη μελέτη να το μεταβάλει. Είναι σαφέστατα καλύτερο από την αεροκανθοπηξία, το sacrospinous vault fixation. Αυτό μας δείχνει από το 4 και όλο το έχουμε αποκτήσει μελέτη του Μάχερ. Δεν έχουμε πολλές μελέτες, χρειάζεται να γίνουν. Και σαφέστατα καλύτερη από την κολπική ιστερεκτομή με τη λεγόμενη McCall, High McCall, USL, οπωσδήποτε το λέει κανείς, έχει τεκμηριωθεί σαν το gold standard. Άρα η κοιλιακή ιεροκολποπηξία έχει μακροχρόνια αποτέλεσματα, μακροχρόνιες μελέτες και έχει εγκατασταθεί. Στη ρομποτική προσέγγιση αυτής, βλέπουμε από το 2013 ο Φρήμαν ότι δείχνει ότι η λαπαροσκοπική και η ανοιχτή έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Και τα αποτελέσματα είναι και για την ανατομική αποκατάσταση, αλλά και για την ποιότητα ζωής. Η ρομποτική έχει το πλεονέκτημα της ευελιξίας στην σειραφή, γιατί έχει πάρα πολύ σειραφή αυτή η τεχνική. Καλύτερη όραση, γιατί είναι πολύ λεπτοδουλειά. Και βέβαια έχει πολύ πιο γρήγορη καμπύλη εκμάθησης. Άρα ουσιαστικά η ρομποτική προσέγγιση είναι πολύ καλή για εκείνους που θα κάνουν μια μετάβαση από το ανοιχτό κατευθείαν στο ρομποτικό χειρουργείο και που ξέρουν να κάνουν αεροκολποπηξία ανοιχτά. Έχουμε λοιπόν άλλες μελέτες, εδώ είναι τυχιοποιημένες μελέτες, εδώ και εδώ ευτυχώς έχουμε ικανές μελέτες, το 11 του Παράιζο με 78 ασθενείς, 38 λαπαροσκοπικά, 40 ρομποτικά, όπου δείχνει ότι το ρομποτικό έπαιρνε παραπάνω χρόνο. Είχε παραπάνω πόνο, είχε παραπάνω κόστος με το ίδιο ανατομικό και λειτουργικό αποτέλεσμα στο χρόνο. Το βασικό κομμάτι που κοιτάμε στην πρόπτωση πυλικού εδάφους είναι όχι τόσο το ανατομικό αποτέλεσμα, αλλά το λειτουργικό αποτέλεσμα, το οποίο θα πρέπει να το ακολουθήσουμε το λειτουργικό αποτέλεσμα σε βάθος ετών. Ένα πρώτο αποτέλεσμα στο έτος είναι αρκετά καλό για το τι έκανε η τεχνική στη λειτουργική αποκατάσταση του προβλήματος που πήγαμε να φτιάξουμε, γιατί δεν φτιάχνουμε προπτώσεις, φτιάχνουμε ανθρώπους. Μελέτη του Άγκερ με 78 συμπτωματικούς ασθενείς για pelvic floor prolapse, όπου συνέκρινε πάλι την λαπαροσκοπική με τη ρομποτική τεχνική, με πρωτοπαθές να δει το κόστος, ήθελε να δει βασικά το κόστος και μετά ήθελε να δει τα αποτελέσματα στον πόνο και τα χειρουργικά και τα αποτελέσματα στο εξάμεινο. Έδειξε παραπάνω κόστος και παραπάνω χρόνο. Αυτά που ξέραμε για τις υπόλοιπες τεχνικές, τα οποία όμως μεταβάλλονται με την χειρουργική δυνότητα και την εμπειρία του χειρουργού. Ενώ ξεκινάει κανείς απότομα να μπορεί να χειρουργήσει, θέλει χρόνο για να μπορεί να τελειοποιήσει. Και είχαμε λίγο αυξημένο με τον χειρουργικό πόνο στη ρομποτική τεχνική, αλλά τα ίδια αποτελέσματα στο εξάμεινο.
Τα ίδια αποτελέσματα φάνηκαν και στο 12μηνο με τον Κέντον το 16 και σύγκριση πλέον από τον Ιγιάνο σε συμπτωματικές τρίτου τετάρτου βαθμού ασθενείς κατά ποπιού. Έδειξε 100% curate. 100% curate δεν υπάρχει πουθενά στην ιατρική σε κανένα κομμάτι, αλλά τουλάχιστον αυτή η μελέτη, η περιορισμένη, έδειξε 100% curate και τα ίδια, ίαση δηλαδή, και τα ίδια αποτελέσματα και στις δύο τεχνικές, και τη ρομποτική και τη λαπαροσκοπική. Εκεί που φάνηκε ένα πλεονέκτημα και σαφέστατα το βλέπουμε, θα το βλέπουμε καθώς η πρόπτωση πυλικού εδάφους αρχίζει να αλλάζει, γιατί τα χειρουργεία θα αρχίσουν να μεταβάλλονται, να φεύγουν τα πλέγματα, να πηγαίνουμε στα ράματα και στην αποκατάσταση αναδιαμερίσματα πλέον, και όχι στο μονοκόμμα το πέφτει το κεντρικό διαμέρισμα, το διορθώσαμε με ένα πλέγμα. Φαίνεται ότι είχαμε καλύτερη προσέγγιση στο πρόστιο και οπίστιο διαμέρισμα. Αυτά τα διαμερίσματα, κυρίως το πρόστιο, είναι αρκετά δύσκολο στην αποκατάσταση. Εδώ δεν έχουμε στατιστική διαφορά, γιατί είναι μικρά τα νούμερα, αλλά φάνηκε ότι έχουμε καλύτερη αποκατάσταση με τη ρομποτική προσέγγιση. Αναδρομική μεγάλη μελέτη 1.100 ασθενών επιβεβαιώνει ότι οι επιπλοκές του ανοιχτού χειρουργείου είναι περισσότερες από ό,τι είναι του λαπαροσκοπικού και του ρομποτικού. Οπότε και οι δύο τεχνικές, και η λαπαροσκοπική και η ρομποτική, φαίνεται να είναι καλύτερες από την ανοιχτή, με λιγότερη αιμορραγία, λιγότερη παραμονή στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, πήρανε παραπάνω χρόνο. Έτσι φαίνεται ότι, εν κατακλείδη, η ρομποτική αεροκολποπηξία έχει ένα γρήγορο χρόνο εκμάθησης με τα ίδια αποτελέσματα με τη λαπαροσκοπική και ίσως ενδείκνυται απόλυτα για ασθενείς που γνωρίζουν τη μέθοδο αλλά δεν έχουν λαπαροσκοπική εμπειρία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τόσο περιστατωμένη παρουσίαση. Θα προχωρήσουμε στη ρομποτική χειρουργική στις κακοήθεις παθήσεις με τον κύριο Λαφουρά, που είναι διευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής του ΙΑΣΟ. Έμπειρος χειρουργός, έμπειρος ρομποτικός, έμπειρος λαπαροσκόπος και ανοιχτός. Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Πολύ σημαντικά αυτά που είπε ο κύριος Κουτικός. Στη συνέχεια αυτών που είπανε, ακούστηκαν 2-3 πολύ σημαντικά πράγματα. Ένα από αυτά, αυτά όλα τα έχει πει ο Γιάννης πριν από μένα. Ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα που είπε η κυρία Χατζηραφαλή ήταν η εμπειρία του χειρουργού. Όλα αυτά που είπαμε δεν είναι μόνο η εμπειρία, είναι η εκπαίδευση. Για να φτάσεις να έχεις εμπειρία θέλει και εκπαίδευση. Να πιάσεις, να έχεις το εργαλείο πάνω στο αγγείο και να ανοίξεις, προϋποθέτει εκπαίδευση όχι μόνο του χειρουργού, όλης της ομάδας. Γιατί αν ο αναισιολόγος σου εκείνη την ώρα που έχεις πιάσει το εργαλείο ρίξει το πνευμοπεριτόνιο, τότε μπορεί να κουνηθεί και να γίνει μεγαλύτερη ζημιά. Και όλα είναι εκπαίδευση. Και αυτό που κάνουμε σήμερα είναι εκπαίδευση. Το ότι εσείς ακούτε αυτά τα πράγματα και θα κάτσετε στην κονσόλα είναι εκπαίδευση. Έτσι έρχεται η εκπαίδευση. Και το δεύτερο, πολύ σημαντικό που είπε η κυρία Χατζηραφαήλ και ο κύριος Κουτικός είναι ότι η ρομποτική χειρουργική ανήκει στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι κάτι ξεχωριστό σαν μέθοδος, αλλά είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος. Και γιατί λέγεται Νταβίντσι? Κοιτάξτε τι έκανε. Το είχε ανακαλύψει 500 χρόνια πριν. 500 χρόνια πριν έφτιαξε αυτόματα χέρια, τα arms του ρομπότ, να χτυπάνε ένα κρουστό όργανο. Και έφτιαξε και έναν υπότι 500 χρόνια πριν να κινεί τους ώμους και τα hips. Και άμα δείτε, εμείς έχουμε σήμερα ακριβώς το pointer, είναι το πάνω, Μιχαλή. Άμα δείτε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα το XI που έχουμε. Ποιο είναι, Μιχαλή μου? Αυτό. Ωραία. Εδώ, ίδιο. Ο πύργος μας με όλες τις πηγές και η κονσόλα που καθόμαστε. Και έχουμε πάρει εμείς σήμερα τη ρομποτική χειρουργική και να δούμε τώρα επιστημονικά, τα επιστημονικά μας δεδομένα σε σχέση με τον καρκίνο το γυναικολογικό. Μπορεί να έχει θέση η ελάχιστα επεμβατική και η ρομποτική στον γυναικολογικό καρκίνο. Στον καρκίνο του εδίου, του κόλπου, του τραχύλου, του ενδομητρίου, της μήτρας, των σαλπίγκων.
Όσον αφορά τον καρκίνο του εδίου, προσπάθησαν πολύ λαπαροσκοπικά και έχουμε και μελέτες πλέον όπου με single port robotic surgery, με μια τομή 3-4 εκατοστών στη μεσότητα του μυρού, να γίνει μια ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τόσο φρουρός λεμφαδένας στη μυροβουβονική περιοχή, όσο και συστηματική μυροβουβονική λεμφαδενεκτομή. Όσον αφορά τον καρκίνο του κόλπου, αυτός ανήκει σε μια ιδιαίτερη κατηγορία, όπως και ανήκει στην κατηγορία του τοπικά προχωρημένου καρκίνου του τραχύλου, είτε που η νόσος εμένει μετά από κτηνοθεραπεία και χημειοθεραπεία, είτε σε κεντρική υποτροπή καρκίνου τραχύλου, όπου έχει θέση η ρομποτική χειρουργική, όπως και η λαπαροσκοπική χειρουργική, με οπίστια, πρόστια ή και ολική εξεντέρωση. Το Δεκέμβριο, εδώ μία γυναίκα θα κλείσει 2 χρόνια μετά από πίστια εξεντέρωση. Και τη χειρουργήσαμε πριν, ναι, το Δεκέμβριο του 2021. Όσον αφορά το αρχόμενο καρκίνο του τραχύλου, εδώ και 100, περίπου 120 χρόνια, μετά το Σάουτα και το Βερτχάιμ, όλες οι ριζικές θερεκτομές γινόντουσαν ανοιχτά. Ήρθε η λαπαροσκοπική χειρουργική, με την οποία κάναμε ριζικές ιστερεκτομές. Η πρώτη ρομποτική ιστερεκτομή έγινε το 2005. Ήρθε όμως η LAC Trial το 2018 να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χειρουργούμε τον αρχόμενο καρκίνο τραχύλου και βλέπουμε ότι στη LAC Trial 85% των ασθενών είχε χειρουργηθεί λαπαροσκοπικά και 15% ρομποτικά. Μία μελέτη η οποία σταμάτησε απότομα στα 3 χρόνια, γιατί το ποσοστό θανάτων ήταν στατιστικά σημαντικό, 94% για το minimal access και 99% στο ανοιχτό. Και βλέπουμε στα 4,5 χρόνια 86% το disease free survival rate και 96% στο open surgery. Αυτό είναι πολλά που μπορούμε να πούμε για τη LAC Trial, δεν είναι το θέμα μας τώρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σταματήσουν και άλλες μελέτες, όπως η μελέτη SAPE, η οποία ξεκίνησε το 2012 και θα τελείωνε το 2022. Ξεκίνησε ουσιαστικά να στρατολογεί το 2014 και σταμάτησε αμέσως μετά τη LAC Trial με 700 ασθενείς, όπου στρατολογούσε γυναίκες από 1α2 μέχρι 1β1, δηλαδή με όγκους μικρότερο από 2 εκατοστά, σε γυναίκες που κάνανε ριζική ιστερεκτομή με πιελικό λεμφαδενικό καθαρισμό ή σε γυναίκες με απλή λεμφαδενική ιστερεκτομή με συστηματικό πιελικό λεμφαδενικό καθαρισμό. Ήταν μια μελέτη που έλαβε χώρα σε 12 χώρες. Τότε εγώ ήμουνα στο Hammersmith και είχα στρατολογήσει 10 γυναίκες σε αυτή τη μελέτη και μάλιστα τις 3 τελευταίες τις πήραμε πίσω λόγω της LAC Trial. Σε αυτή λοιπόν τη μελέτη θα δούμε ότι 52% είχαν χειρουργηθεί λαπαροσκοπικά, 25% ρομποτικά και 23% μόνο σε ανοιχτό χειρουργείο. Είναι σημαντικός ο αριθμός που έχουμε μέχρι τώρα, παρόλο που σταμάτησα, και βλέπουμε ότι τα ποσοστά υποτροπής στην τριετία ήταν παρόμοια, τόσο χωρίς να μελετάμε τη μέθοδο που περίπου στο 75% ήταν λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Η υποτροπή στον κόλπο ήταν σχεδόν η ίδια. Όπως και το overall survival, όπως και το relapse free survival, με τεράστια ποσοστά επιτυχίας σε αυτή τη μελέτη. Και στα 4,5 χρόνια, ουσιαστικά πριν λίγο, μόνο 21% υπήρχαν πιελικές υποτροπές, 11 από αυτές στις απλές στερεκτομές και 10 στις ριζικές. Όχι 21%. 21 περιπτώσεις, ναι, συγγνώμη. Βλέπουμε λοιπόν, αυτή η μελέτη δείχνει ότι, βέβαια είναι μια μελέτη που έγινε σε κέντρα που υπήρχε εκπαίδευση για αυτά τα χειρουργεία, ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ανοιχτό χειρουργείο και στην ελάχιστα επεμβατική, τουλάχιστον για αυτές τις κατηγορίες ασθενών. Και όσον αφορά την ποιότητα ζωής, ήταν άριστη. Μένει λοιπόν τα επόμενα χρόνια να δούμε τι θα μας δείξει η RAC Trial, η οποία γίνεται στην Καρολίνσκα και θα τελειώσει σε λίγα χρόνια, όπου στρατολογεί γυναίκες που είτε κάνουν ριζική ιστερεκτομή με το ρομπότ
ρομποτικά, με συστηματικό πιελικό λιμφαδενικό καθαρισμό, είτε ανοιχτά. Και στρατολογεί γυναίκες με 1β1, 1β2, μέχρι και 2α1. Απλά αφήνει απ' έξω τους όγκους 1β3, που είναι όγκοι μόνο στον τράχυλο, μεγαλύτεροι από 4 εκατοστά. Όσον αφορά τον καρκίνο με τη μεγαλύτερη επίπτωση, αυτό που βλέπει καθημερινά οι περισσότεροι γυναικολόγοι, τον καρκίνο ενδομητρίου, ξέρουμε σαφέστατα πόσο ότι η μέθοδος εκλογής, εάν ο όγκος της μήτρας το επιτρέπει, είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική, η ελάχιστη επεμβατική χειρουργική. Και έχουμε μία μετανάλυση, την τελευταία μετανάλυση, όπου είναι περίπου 12.000 ασθενείς με 30 περίπου paper, το οποίο δείχνει ότι και η ρομποτική χειρουργική είναι σαφέστατα καλύτερη από την ανοιχτή χειρουργική και ίσως και από την λαπαροσκοπική χειρουργική. Βλέπουμε ότι σε σχέση με τη λαπαροσκόπηση, σε αυτή τη μετανάλυση, η ρομποτική χειρουργική είχε μειωμένη απώλεια αίματος, μειωμένες διαχειριστικές επιπλοκές, λιγότερη παραμονή στο νοσοκομείο και σημαντικά λιγότερα ποσοστά μετατροπή σε ανοιχτό χειρουργείο. Απλά είχε αυξημένο την επανεισαγωγή στο νοσοκομείο, κυρίως για φλεγμονές και για κάποιες λοιμώξεις και κάποιες... Είχε δίνει το 2, αν δεν θυμάμαι καλά, επιπλοκές μεταχειρητικές. Όσον αφορά σε σύγκριση με τη λαπαροτομία, βλέπουμε τα ίδια, απλά είχε αυξημένο χρόνο χειρουργικό. Πάρα πολλές μελέτες για το πόσο το ρομπότ βοηθάει σε ασθενείς με καρκίνο ενδομητρίου και υψηλό BMI. Βλέπουμε ότι είναι μια αποτελεσματική μέθοδος με λίγες επιπλοκές, πολύ χαμηλά ποσοστά μετατροπής σε ανοιχτό χειρουργείο και σαφέστατα με ένα πολύ σημαντικό παρόμοιο ογκολογικό αποτέλεσμα. Και σαφώς το πλεονέκτημα του Firefly και το Fluorescence που έχει το ρομπότ, πόσο σημαντικό είναι να... πλέον και στον καρκίνο τραχύλου αλλά και στον καρκίνο ενδομητρίου, το πόσο σημαντικό είναι να βλέπουμε τον φρουρό λεμφαδένα. Όσον αφορά τους όγκους της μήτρας και τα σαρκώματα της μήτρας, εφόσον το μέγεθος πάλι μας το επιτρέπει και εφόσον προχωράμε σε μια ολική υστερεκτομία που θα γίνει κολπικά και όχι με morcellation, τότε βλέπουμε ότι και το recurrence free survival και το overall survival δεν έδειξε, η ρομποτική χειρουργική δεν έχει δείξει καμία διαφορά σε σχέση με την λαπαροσκοπική ή την ανοιχτή χειρουργική. Εδώ είναι λίγο ένα πιο ζώρικο θέμα, στον καρκίνο των οθικών και ρομποτική χειρουργική είναι λίγο αχαρτογράφητα τα νερά, αλλά μπορούμε να το πάμε και εκεί. Όσον αφορά την ελάχιστη επεμβατική ανάλογα με το μέγεθος του όγκου και το στάδιο της νόσου, είναι σαφέστατο ότι αν έχουμε ένα μεγάλο όγκο στην οθήκη, δεν μπορούμε να το κάνουμε ελάχιστη επεμβατικά. Αλλά ο επιθυλιακός καρκίνος, ο πιο συχνός της οθήκης, είναι μικρή όγκη με τεράστια διασπορά. Άρα, πού μπορεί να χρησιμεύσει? Στον αρχόμενο καρκίνο οθήκης, μπορεί να χρησιμεύσει σταδιοποίηση και στην διαχείριση των ασθενών, αλλά και για διατήρηση γονιμότητας, ειδικά για borderline όγκους. Λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά μπορούμε να φέρουμε εις πέρας μία γυναίκα, μία ασθενή που υποπτευόμαστε ένα καρκίνο οθήκης, αρκεί να ξέρουμε ότι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας είναι ο βαθμός διαφοροποίησης του όγκου και να μην γίνει ράψουρ στον όγκο. Γιατί αυτές οι γυναίκες με αρχόμενο επιθυλιακό καρκίνο, σε αντίθεση με τον προχωρημένο, έχουν 90% επιβίωση στην πενταετία. Άρα πρέπει να γίνεται σωστή διαλογή των ασθενών. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ειδική τεχνική, πού να βάζουμε τα τροκάρ, πώς να προσέχουμε τα τροκάρ, τις σακούλες και πώς θα κάνουμε αυτό το χειρουργείο με μεγάλη προσοχή. Και βλέπουμε ότι μία μετανάλυση από το Cochrane δείχνει ότι μπορεί να γίνει μία λαπαροσκόπηση, είναι ασφαλής και μπορεί να
έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και κυρίως αν έχουμε γρήγορη ανάρρωση, όπου οι γυναίκες μπορούν πιο γρήγορα να ξεκινήσουν χημειοθεραπεία. Με άλλα λόγια, είναι διαφορετικό να πας να κάνεις, να μιλήσω με ένα παράδειγμα, να πας να κάνεις ρομποτική ιστερεκτομή ή ρομποτική σταδιοποίηση ενός ερχόμενου καρκίνου σε μια γυναίκα που είναι 40 χρονών με ένα κόμπλεξ μας που είναι περίπου στα 6-7 εκατοστά και με έναν δείκτη 100 ή 500, ενώ ξέρεις ότι δεν είναι ενδομητρίωση, δεν το είχε πριν. Και είναι, εκεί ίσως ήταν λάθος, και είναι διαφορετικό να πας να κάνεις μια γυναίκα που είναι 60 χρονών, που είναι 120 κιλά, έχει μια μάζα στην οθήκη που είναι 4 εκατοστά, ένα δείκτη στο 40, απεικονιστική σταδιοποίηση δεν δείχνει κάτι. Σε αυτή τη γυναίκα μπορείς να κάνεις μια σταδιοποίηση ρομποτικά και η γυναίκα γρήγορα να ξεκινήσει χημειοθεραπεία, εάν είναι καρκίνος της οθήκης. Όσον αφορά τον προχωρημένο καρκίνο οθήκης, τότε στην πρωτογενή και στην ενδιάμεση ογκομείωση, ξέρουμε όλοι ότι η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική λαπαροσκόπηση, εδώ δεν νομίζω, δεν πιστεύω ότι έχει θέση το ρομπότ, όσον αφορά με διάφορα μοντέλα όπως το Fagotti Score, όπου είναι ένα προγνωστικό μοντέλο που θα μας δείξει εάν μπορούμε να προχωρήσουμε ή αν μπορούμε να κάνουμε βέλτιστη ογκομείωση ή όχι. Όσον αφορά την ενδιάμεση ογκομείωση μετά από χημειοθεραπεία, βλέπουμε και από τη Mission Trial, αλλά και από μια συστηματική ανάλυση και μετανάλυση, ότι είναι εφικτό σε γυναίκες όπου έχουν πλήρη ανταπόκριση ή μια εξαιρετικά καλή ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία, μπορεί μια ενδιάμεση ογκομείωση να γίνει με ρομποτική μέθοδος ή λαπαροσκοπική μέθοδο. Και ακόμα πιο πέρα, στην δευτερογενή ογκομείωση ή στην ολιγομεταστατική υποτροπή, βλέπουμε ότι υπάρχει χώρος και από το Sloan Kettering το έχουν δημοσιεύσει και στο Gemelli το έχουν δημοσιεύσει και είμαι τώρα τελευταία με τον συνάδελφό μου τον Καλώτα και εγώ έχουμε κάνει κάποια σειρά ρομποτικών και λαπαροσκοπικών υποτροπών καρκίνου οθήκης, όλιγο μεταστατικών, που το δημοσιεύσαμε και έγινε αποδεκτό τώρα τον Αύγουστο του 2023 και δείχνουμε ότι μπορεί να γίνει με ρομποτική μέθοδο και λαπαροσκοπική υποτροπή καρκίνου της οθήκης, αρκεί να είναι όλιγο μεταστατική και να έχουμε μια σωστή διαλογή ασθενών. Σας ευχαριστώ πολύ.